Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη. Είμαι πολύ ωραία. Ε, είμαστε σε mood με τεχνολογικό, μεταπικό στην εταιρεία. Τρέξαμε το πρώτο μας marketing campaign. Έχουν γίνει... Πανικός. Ε, πολλά. Δεν πήγε όσο θα ήθελα καλά το marketing campaign. Κι εγώ αυτό παρατηρήσα. Θα δώσουμε και ένα, και ένα insight. Ε, The... Έχει πάρει πάρα πολύ λίγο traffic από το newsletter εκεί που, mm. που έφυγε. Αλλά μ, δεν έχουμε και προηγούμενο να συγκρίνουμε. Πρώτη φορά το κάνουμε. Ε. Ωραία, οπότε να δώσουμε λίγο context. Σωστά. Τι είναι αυτό το οποίο. Να κάνω εγώ το πολιτικό μου σχόλιο για να φύγει. Ναι, 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 κάνω Εγώ ψήφισα με ηλεκτρονική ταυτότητα και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Και εγώ ψήφισα με ηλεκτρονική ταυτότητα. Το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω, ήταν. Ναι. Μου άρεσε. Ε, Θα το αφήσω εκεί. Δεν πρόκειται να σου ναι. κάτι άλλο. Θα σχολιάσω κάτι άλλο σχετικό όμως με αυτό, το οποίο ελπίζω να καταφέρουμε να το σχολιάσουμε σε αυτό το podcast σύντομα και έχω διαβάσει κάποια tweets για το πώς θα μπορούσαν να γίνονται ηλεκτρονικά εκλογές γενικότερα έχοντας όλες τις εξασφαλίσεις, αν το κατάλαβα καλά, που έχουν και με φυσική παρουσία. Νομίζω το Edite ναι. είχε κάνει μια... Ναι. Ε... Τέτοια. Μια λύση τέτοια. Αλλά θα ήθελα να τη συζητήσουμε αν τα καταφέρουμε με κάποιον πιο, πιο σχετικό. Ναι, το πούμε... Αλλά είναι κάτι που με αφορά πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Ήδη νομίζω το δύσκολο στι ηλεκτρονικέ εκλογέ είναι να φροντίσει ότι καθένα μπορεί να ψηφίσει μόνο μία φορά. Ναι. Και ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύνδεση τη ψήφου σου με το πρόσωπό σου. Σωστά. Οπότε εκεί νομίζω έρχεται λίγο το. Σωστά. Το πράγμα Σουστά. το δύσκολο. Είχαμε ένα σκουπιδάκι και έπρεπε να το βγάλω από Εντάξει, θα. θα το δεχτώ. Συγχαρητήρια. Για στραγγική τώρα λοιπόν στο. πριν ε... κομμάτι. Ε... Παρ' όλα αυτά να πω ότι κάποιοι είχαν πρόβλημα, είπαν, με τι ηλεκτρονικέ ταυτότητε. Και από ό,τι κατάλαβα, το πρόβλημα ήταν ότι δεν το είχε ξαναδεί ο υπεύθυνο mm -hmm. εκεί αυτό. Με εμένα δουλέψανε μια χαρά δηλαδή. Και οι αδερφοί μου και εγώ πήγαμε μαζί. Ε, είσαι κάποια πιο μικρά εκλογικά ή κάποια πιο απομονωμένα. Να, ε, ε... Ναι, εγώ yeah. ψηφίζω πειρά έτσι αλλιώ, οπότε είναι μεγάλο εκεί. Και ίσω ναι. και ενδεχομένω, αν ο. Νομίζω λέγεται. Δικηγορικό αντιπρόσωπο. Κάτι τέτοιο. Δικαστικό. Δικαστικό αντιπρόσωπο. Μπράβο ναι. αυτό. Ε, αν αυτό είναι κάποιο πιο μεγάλη ηλικία άνθρωπο ή άνθρωπο με λιγότερε. Με λιγότερη εξοικείωση. Ενδεχομένω εκεί πέρα ήταν το πρόβλημα. Αλλά. Εντάξει. Ήταν και η πρώτη φορά, ήταν πολλά. Αλλά εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σου έδινε αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα οι ταυτότητε να πάνε εκεί που το, έχει κα... που το έχουν κάνει οι Ηνωμένε Πολιτείε με την Apple. Δεν ξέρω αν το έχει τσεκάρει για τι ηλεκτρονικέ ε, ταυτότητε που έχουν κάποιε πολιτείε, τον είπα, με την Apple. Που Είναι διαφορετικό από το Apple Wallet που έχει στην Ελλάδα, γιατί και στην Ελλάδα μπορεί να το βάλει στο Apple Wallet. Ναι, είναι διαφορετικό γιατί αν το έχω καταλάβει καλά, εκεί η, ας πούμε το barcode που σου βγάζει, το οτιδήποτε, mm -hmm. είναι one time only και είναι μετά από Face ID. Ah, άρα, γιατί και στην Ελλάδα έχει δύο QR codes που μπορεί να βγάλει με την ηλεκτρονική ταυτότητα. Έχει πες. αυτό που είναι και στο Applied, στο Wallet τέλο πάντων, φαντάζομαι mm. και στο Android το ίδιο πράγμα θα, θα παίζει. Και αν μπει μέσα στην εφαρμογή του Gov, υπάρχει ένα που λέγεται Quick Scan, το οποίο είναι για σύντομο χρονικό διάστημα ισχύει και είναι, έχει προέγκριση μέσα. Mm. Δηλαδή, mm. το ένα QR code mm. το σκανάριο άλλο και σου έρχεται σε ένα αίτημα να το αποδεχτεί ώστε να δείτε αυτό. Δηλαδή έχει ένα μπρο ναι, ναι, ναι. Έχει ένα τέτοιο και τη Apple by, default στο wallet. Είναι σαν να πληρώνει με NFC. Ah, άρα και Apple, α, άρα τη Apple δηλαδή πρακτικά, μάλλον όταν ανοίγω εγώ μια ταυτότητα, έχει τη προέγκριση το Ναι, το μόνο αυτό έχει. ναι. okay. πολύ ενδιαφέρον. Και το έχουν κάποιε πολιτείε. Μόνο και προφανώ αυτό χρειάζεται και κάποιο σύστημα να υλοποιείται από, από μέρου του. Το οποίο θεωρώ ότι είναι. Βασικά εκεί θεωρώ τα πάντα πράγματα. Ναι, όχι, είναι. Βασικά και... θεωρώ ότι τα εγγόνια μα. Θα θεωρούν πολύ περίεργο Το ότι κυκλοφορούσαμε με ένα χαρτί Και μας πιστεύανε Ναι σωστό Δηλαδή ξέρω ιστορία Ναι ξέρω ιστορία Ότι ήταν Δύο δίδυμοι Ταυτόχρονα και κάνουν τη θητεία τους mm -hmm. Τους ξέρεις τους δίδυμους αυτούς okay. που Ο ένας είχε κοπέλα στην Τουρκία Ναι Και έχει τύχει επειδή μπορούσε να βάλει Τον άλλον να κάνει τη σκοπιά του και πήρε άδεια σαν να είναι ο άλλο και κάνανε τράμπα άδειε και τέτοιο. Και προσποιούνταν, ο, γιατί ήταν ομοζωτικά δίδυμα, προσποιούνταν ο ένα ότι είναι ο άλλο. Ναι, αυτό για παράδειγμα, φαντάζομαι θα ήταν πιο δύσκολο αν απαιτούνταν ταυτοποίηση η οποία έχει μέσα βιομετρικά χαρακτηριστικά τα οποία καθώ προφανώ και τα βιομετρικά μοιάζουν. Εδώ με το iPhone X άνοιγε το κινητό τη αδερφή μου και το δικό μου με τη το φάτσα του ενό του άλλου. Εhm. Αλλά φαντάζομαι ότι καθώ προχωράει η τεχνολογία, αυτό θα είναι όλο και πιο δύσκολο. Φαντάζομαι. Εντάξει, βέβαια, από την άλλη, εμπι... εμπιστεύεσαι την Apple. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να πάω και να βάλω ένα πίνα πούμε, στο κινητό. Δηλαδή, το βιομετρικό είναι κάτι το οποίο είναι μια διευκόλυνση σήμερα. Δεν είναι κάτι το οποίο ταυτόχρονα Δηλαδή, εγώ επιλέγω το κινητό μου να ανοίγει με τα δικά μου βιομετρικά... Γιατί εγώ εμπιστεύομαι ότι δεν θα ανοίξει με με τα βιομετρικά. Δεν είναι εύκολο Όχι, να το κάνει. Αλλά ότι στο μέλλον θα είναι primary, θα είναι, θα είναι, το, ναι. θα είναι ο πρωτεύων τρόπο να υπάρχει αυτή η επαλήθευση. Θεωρώ. Αλλά. Ναι, εγώ δηλαδή πλέον δεν κυκλοφορώ καθόλου στην Ελλάδα όσο είμαι με Ούτε εγώ. χαρτιά το πάνω. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν σκεφτεί ότι η ταυτότητα αυτή είναι ένα πρωτότυπο έγγραφο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μάλλον το καλύτερο είναι να το έχει σπίτι σου. Είναι το. Νομίζω πολύ το κάνουν και με τα χαρτιά του αυτοκίνητου που έχουν συνήθω φωτοτυπίε στο αυτοκίνητο, αν χρειαστεί για κάποιο έλεγχο. Και Λες τα πρωτότυπα ε? τα έχουν σπίτι, γιατί σου λέει άμα τα κλέπ. Δεν ξέρω τι σημασία έχει, μόνο, Βέβαια. Μόνο, μόνο για τη μηχανή το έχω αυτό, γιατί δεν έχω να τη βάλω στα μάξι. Το έχω στο ντουλαπάκι, δηλαδή όποιο μου το κλέψει τώρα, παιδιά, τα τσίμπισε όλα. Αλλά μάλλον το καλύτερο και είναι. και εγώ τώρα πλέον στο ντουλαπάκι. Εγώ βασικά πάντα τα έχω στο ντουλαπάκι. Αλλά αν φωτοτυπία, γιατί να έχει το. Ναι, αλλά άμα η φωτοτυπία έχει την ίδια ισχύ με το πρωτότυπο, άμα το κλέψουν πάλι. Ο, εντάξει, όχι. 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 Γιατί εντάξει, με το πρωτότυπο εγώ μπορώ να πάω στο Υπουργείο, ίσω και να πω σε κάτι πιο επίσημο. Όχι να μου πούνε δείξει μου ποιο είσαι. Mm -hmm. Να πάω με το επίσημο πρωτότυπο στο Υπουργείο και να πω ότι παιδιά μου κλέβεσαι τα μάξι. ρω λέω, δεν, δεν ξέρω τι γίνεται. Άσχετο πλάτορο επειδή πάω είπαμε... mm. κλεμμένο αμάξι. Έχουν κλέψει πρόσφατα το αμάξι ενό ε, φίλου. Και όταν το είπε στην ασφάλεια, η ασφάλεια του ζήτησε μια φωτογραφία. Για πολιτικό στοιχείο. Δεν ξέρω. Για να πράγμα το οποίο. απλά μέσα, όλο τον πανικό. Τι τη έστειλε, μια θέση πάρκινγκ η οποία είναι κενή. Αυτό το είπα και εγώ, αλλά τελικά εντάξει, του είπα ότι παιδιά δεν γίνεται, γιατί δεν είναι τα μάξια εδώ. Τι να σα στείλω. Τι μαλαγκία ήταν αυτή τώρα. Ήταν το πιο περίεργο πράγμα, γιατί ίσω κάνει κάποια διαδικασία, φαντάζομαι ότι. Επειδή η ασφάλεια συνήθω έχει κάποια ζημιά ή κάτι, δεν ξέρω. Τι που εγώ πρέπει να το ζητήσω. Δεν ξέρω, αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Λέει, είχε κάποια φωτογραφία. Ναι, What the fuck, πραγματικά. Ήταν μια θέση parking με κάτι τζάμια. Και να μάξει από κάνω γιατί είχε παρκάρει άλλου. Πραγματικά θα, του το έστελνα. Κι εγώ νομίζω ότι είχε πολύ πλάκα. Αλλά... <laughs> εντάξει, Έχει εκείνη τη στιγμή που μου κλέψει τα μάξι, δεν μπορεί να κάνει πλάκα. Δεν ρε, είχαν πέρα. όλη την ίδια διάθεση για πλάκα. Είχε ασφάλεια κλοπή. Mm. Ναι, ωραία. Κανονικά και αυτά, αλλά δεν ξέρω, μου φάνηκε περίεργο. Μάλιστα. Ε... Λοιπόν, εντάξει, θυμήθηκα. Να, να συμπληρώσει, Γι' αυτό. Ναι, να συμπληρώσει. Αυτό που μου έχει προτείνει εσύ και νομίζω ότι είναι φανταστική ιδέα. Ποιο, Αυτό που θα πω. Βάλει ένα air tag Α, στα μάτια. Ναι. Εκτό ότι μπορεί να το βρει από τυχαίο τρόπο, επειδή μαμά είναι κάπου παρκαρισμένο, γιατί συνήθω θα παρκάρουν από ό,τι μα είπανε και μετά. Αυτά παρκάρονται σε τυχαία σημεία. Ναι. Και αν κανεί δεν πάει να τα ψάξει, ναι. τότε τα, τα κλέβουν τελείω. Γιατί μπορεί να έχει κάποιο GPS ή κάτι άλλο το, το αυτοκίνητο πάνω. Α, οκ. Okay. Όχι. Είχα, ένα... είχα, είχα ακούσει κάποιον ο οποίο είχε πει ότι είχε βάλει ένα AirTag στο, στο αυτοκίνητό του και μετά είδε ότι ήταν μέσα σε ένα γκέτο. Και λέει: Εντάξει, και okay, δεν πειράζει. Ναι, καλά, οκ, okay, okay, yeah. okay, εννοείται. Αλλά είναι μια επιλογή αυτό. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι άμα δεν έχει πάρκινγκ θα θυμάσαι που πάρκαρε. Το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό. Ε, το ναι, οποίο εγώ, είναι φανταστικό. Α, εγώ το έχω κάνει. Επειδή όταν παρκάρει για παράδειγμα στο αεροδρόμιο. Και τώρα δηλαδή που θα φύγω το Σάββατο. Δεν έχω κλείσει πάρκινγκ, αλλά πρέπει. Εγώ έχω κλείσει. Έκλεισα χθε. Να κλείσει κι εσύ. Ναι, όχι, θα κλείσω. Ε, πώς Πώ το βρίσκω, αφήνω μέσα τα κλειδιά του σπιτιού. Oh, το... ναι. Τα οποία έχουν air -tag. Οπότε το ξέρει και αυτό όποιο θέλει να μου κλέψει τα μάξι. Ξέρει, <laughs> που θα, ξέρει που θα είναι. <laughs> θα ξέρει όλα. Ε, και πάω τέλο πάντων και το βρίσκω έτσι συνήθω. Δηλαδή ανοίγω το κινητό, βλέπω που είναι. Ήταν φανταστικό. Αν και προσπαθώ να θυμάμαι, γιατί θέλω να δουλεύω το μυαλό μου. Προσπαθώ να θυμάμαι. Αλλά αν αποτύχω. Έρταγκ. Στο προηγούμενο σπίτι τη παλιό φάλιρο που δεν είχα και πάρκινγκ. Δεν ήταν, φυσικά δύνατο να θυμάσαι. Ε, τι έκανε, το θυμόταν το αμάξι. Το, το έψαχνα. Άνέ! Ναι αφού μπορεί να σημειώσει ότι κάτι στην Google. Ναι, αλλά δεν πήγαινε κάθε μέρα να πάω το απόγευμα και να σημειώσω που έχω βαρκάρι. Βαριόμουν. Ναι, Είχε α... και ένα θέμα το Bluetooth αυτοκινήτου ε, και δεν το αναγνώριζε πάντα το κινητό σαν Bluetooth αυτοκινήτου. Είχε iPhone. Τότε. Ναι. το άβλημα που το θυμάται πάντα. Δεν το θυμάται πάντα. What? Πρέπει να αναγνωρίσει το Bluetooth που έχει σαν Bluetooth ε, αυτοκινήτου. Γιατί το βρίσκει από το hands Free. Okay. Και τότε ε, είχα εγώ ε, το παλιό αυτοκίνητο, ρε, παιδί μου. Είχε ένα yeah. σύστημα Bluetooth το οποίο όμω δεν έκανε stream μουσική. Ήταν μόνο για φωνή. Περίεργο. Και είχα πάρει ένα δεύτερο σύστημα τάκη, ρε παιδί μου, ένα μικρό. Κατάλαβα, <laughs> και είχε συνδεθεί στο άλλο Bluetooth, α πούμε. Και συνδεόμουν σε αυτό. Και άμα συνδεόμουν και στα δύο, ε, ζοριζότανε. Και κάποιε φορέ μου χάλαγε το ένα ή το άλλο, οπότε είχα κανευριστεί μια περίοδο και είχα αποσυνδέσει τελείω αυτό τη φωνή γιατί είχα συνήθω κάποιο hands-free ρε παιδί μου εξωτερικό. Οπότε το άλλο Bluetooth επειδή δεν ήταν Bluetooth πραγματικά αυτοκινήτου, ήταν μια συσκευή η το αλλο οποτε ειχα κνευριστει μια περιοδο και ειχα αποσυνδεσει τελειω αυτο τη φωνη απλά στρίμαρε σε Bluetooth και ναι, μετά είχε ναι, ναι, ναι. jack Ναι, 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 αν δεν τα ξέρω. Οπότε δεν μου το έβρισκε σαν Bluetooth αυτοκινήτου, άρα δεν το θυμόταν η Appleton που έχω βαρκάρει Πω, πω, καλά ξέρει τι μου θυμίσει θυμ, 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 τώρα αυτό που είπε. Καλά κουβέντα έχει Piper, δεν και... πειράζει. Είναι 90 ναι, τώρα. Ναι, ναι, ήμουνα με τον αδερφό μου στο, στο αμάξι και είχε, αδε, είχε κασέτα στο αμάξι, εντάξει δεν έπαιρνε CD και είχε Ξέρεις, ξέρεις ναι, το που ναι, μάω, ξέρω που το πας. Ε, που, που βγήκαν ξαφνικά τα CD και ήθελες να παίζεις CD στο αμάξι αλλά δεν είχε CD έρα. Οπότε ε, ένα... Ήταν, είχαν βγευτείς ειδικές κασέτες που είχαν Jack που μπαίνουν πάνω στο Discman αυτό είναι ακραίο. Πώ δουλεύει αυτό το πράγμα. Πάντα με μάγευε αυτό. Δεν ξέρω και εμένα μάγευε. Γιατί με κάποιο τρόπο έκαναν μετατροπή του σήματο από το Discman. Ναι. Με κάποιο αναλογικό τρόπο πάνω σε μαγνητική τη μαγνητικό Αυτό το, το με τρελ, με τρελένια, Ακόμα και τώρα και πρέπει να. Κάπω θέλω να το αυτό τι είναι. Είναι το ότι στην ουσία. Ωραία. Το Discman είναι ψηφιακό. Οκ. Okay. Δηλαδή ναι. το CD είναι ψηφιακό. Ωραία. Παίρνει εσύ το αναλογικό output γιατί αναλογικό βγαίνει από τον Τζακ. Σωστά. Πώ μετά επάνω σε μια ταινία προβάλλει το τον ήχο. είναι streaming αυτό. Είναι αναλογικό streaming εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω. Μένω μου φαίνεται μαγικό αυτό. Αυτό είναι μαγικό δηλαδή. Θα... Να ξέρει το που κλείσουμε να κάτσω να το ψάξω. Ναι. Δεν, δε, δε μπορώ να φανταστώ πώ συμβαίνει. Και πάντα με μάγευε. Γιατί εγώ θυμάμαι είχαμε... πηγαίναμε εκδρομή και είχαμε ένα μαθητή. Ναι. Ο οποίο είχε ένα. Ε, τέτοιο, όχι Discman, για δισκέτες ρε παιδί μου, το οποίο μουσική ναι. ηχεία, οπότε έφεραν αυτό για να παίζει μουσική. Okay. Και είχε αυτή την πατέντα, είχε μια δισκέτα που την έβαζε πάνω εκεί. Ναι. Και έβγαινε καλωδιάκι, οπότε μπορεί να φέρει και τον Discman σου. Τρελό, ε, τρελή ποζαριά. Το οποίο, καλά, επειδή μιλάμε για Discman, εγώ θυμάμαι τι πρώτε εποχέ που δεν υπήρχαν καθόλου αντικατασμικά Discman. Ναι, και ναι. με τον πρώτο κρατασμό δεν έπαιζαν και να είσαι, ξέρω εγώ, έτσι και να κάνεις ναι, 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 εσύ το, ναι, ναι, την ναι, ναι, ανάρτηση, ρε ναι. παιδί μου, μες το, στο αυτοκίνητο. Καλά, κύνια. ναι, 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 <laughs> ισχύει, ισχύει. Είχα ένα το οποίο ήταν τόσο χάλια, νομίζω το πρώτο αντίστοιχο που είχα, που νομίζω ότι έβγαινε και το συντίαμα έπεθε σε καποια μεγάλη λακκούμα, δηλαδή. επικά. 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 Μισκοθήκη, ανταλλαγέ CD, ξέρω εγώ, σχολικό και αυτά. Καλά, ναι. Εννοεί, εννοείται, ανταλλαγέ CD. Κασέτα, Walkman, νομίζω δεν έχω ακούσει πολύ. Νο, ναι, δηλαδή, παίζει να είχε κάποια στιγμή, αλλά παίζει να ήταν τύπου για ένα χρόνο. Δηλαδή ήταν σε, στη μεταβατική περίοδο και απλά στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο διαδεδομένα τα CD ακόμα, οπότε γι' αυτό. Εγώ... Δεν είχα πολλέ κασέτε καν. Βέβαια το, το πρώτο μου Hi-Fi που είχα ναι. στο, στο δωμάτιο, ναι. που είχα ένα πολύ καγκούρικο έτσι πολύ ωραίο, ναι. ε, είχε και δισκέτα και CD. Ήταν, ε... Τι δισκέτα, κασέτα. Ε, κασέτα, ναι. Κασέτα. Α, έλα ρε. Ναι, 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 εννοείται. Είχε... Και το επικά τότε που υπήρχαν ε, Hi-Fi μπορείς να βάλεις παραπάνω από ένα CD μέσα. Ω, oh, ναι, ναι, ναι. Φόβο, τι θυμάμαι, γιατί πρακτικά τα CD τότε ήταν κυρίως αναλογικά, ενώ ήταν τέλο πάντων... Ε... Ήταν ή 60 λεπτά ή 700 MB, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Α, ναι, 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 ναι. Που... Το... έπρεπε να είναι κάτω και από τα δύο. Όχι. Νομίζω. Άμα τα άγραφε για να μπορούν να παίξουν σαν αναλογικό CD, που το ναι. διάβαζε δηλαδή το τέτοιο, ε, αυτό ήταν 60 λεπτά. Άμα τα έγραφε σαν M3, ήταν 700 MB. Οπότε διάλεγε πώ θα τα γράψει. Α, για την άλλη κωδικοποίηση που, mm. ε, που έβαζε την πληροφορία πάνω. Α, έλα ρε, οκ. Okay. Ναι, και επειδή, εντάξει, 60 λεπτά πιο σηκώνεται τώρα να αλλάξει δύο, οπότε ότι υπήρχαν τέτοια που είχαν μέσα ένα σύστημα που είχε, ξέρω εγώ, τρία ή 5 νομίζω ήταν συνήθω. Α, που έκανε Και έκανε κρουκ. Δέτοιο. Και άλλα, και διάλα, μιλάμε για, για επικά συστήματα τότε. Έλα ρε. Οκ. Okay. Εγώ θυμάμαι γενικά τα... Πράγματα μου δεν τα προσέχω για την περίπτωση που δεν το έχει καταλάβει. Δηλαδή, τα λάπτοπ μου είναι όλα χτυπημένα. Είναι... Θυμάμαι τι αγώνα έκανα να μην γρατζουνιστούν τα CD τα οποία είχα. Ναι, γιατί είχα... έχει χάλαγε. ενώ yeah. σου δημιουργούσε. Be... δεν το έχω καταφέρει. Δεν το έχω καταφέρει. Όλα γινόντουσαν ε, τέτοια. Ε, εγώ τότε είχα, εννοείται, σπασμένο νήρο Burning Rome. ακούγεται. Τα CD, επειδή ήμουν κομπλεξικός και περίεργος, ναι. τα έπαιρνα καινούρια, ναι. τα κόπιαρα, ναι. κράταγα το αυθεντικό στη τέτοια ναι. και έπαιρνα τις κόπιες μαζί μου στην φορετή δισκοθήκη. Πού! Μιλάμε για προβλήματα. Που, ε, οπότε, ε. Να θέλω <laughs> να γυρίσω τον χρόνο πίσω να το κάνω κι εγώ. Ναι, οπότε ρε παιδί μου είχα πάντα το ότι ξέρεις ότι οτιδήποτε wear and tear υπήρχε, έμενε στο τέτοιο και άμα κάποια στιγμή χάλαγε τελείως η δίη, το πέταγα και μετά... Πω, 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 θέλω να πάω το χρόνο 20 χρόνια πίσω, ε, πραγματικά. Ε, δεν είναι ε, καλά αυτά τα πράγματα γενικά. Πω, εντάξει τώρα, τώρα με έσκησες, πραγματικά δηλαδή, ήθελα να το έχω κάνει κι εγώ αυτό. Εγώ είχα άλλο, έψαχνα ε, να βρω πάρα πολύ και δεν κατάφερα να βρω ποτέ, αλλά μάλλον αυτό ήταν εμ, εμπορικό. Μένα μου την έδινε που τα CD τα οποία αγόραζε από το σούπερ μάρκετ ή από οπουδήποτε που, τα κενά, γιατί τα έπαιρνε και από το σούπερ μάρκετ. Εννοείται. Ήταν από κάτω υποπράσινα. Ναι, ναι. Ενώ τα αυθεντικά ήταν ασημένια. Ναι, ναι, σωστά. σωστά Πάντα. Σωστά. Και τα DVD ήταν MOV, αλλά τα αυθεντικά DVD ήταν ασημένια. Και τα DVD ήταν ασημένια, δεν θυμάμαι. Όλα ήταν ασημένια. Και έψαχνα να βρω ασημένια, γιατί δεν ήθελα να φαίνονται μουφικά, τα CD και τα DVD τα οποία έγραφα. Οκ, okay. όχι μα δεν με πήραζε αυτό, δεν είχα yeah. τέτοια. Είχα πάρει όμως ε, χαρτί το οποίο εκτύπωνα για, για CD, εννοείται. Όλοι μα εννοείται. Ναι. εννοείται. για τα CD τα οποία έκανα. Και τα κλασικά, νομίζω Q-Connect ήτανε, νομίζω και Q -Connect, οι Σενταράκι. Και τύπωνε στο Α4, νομίζω δύο αν α Α4 βγαίνουν να θυμάμαι καλά. Mm -hmm. Και έχει και αυτοκόλλητη ταινία, ξέρω εγώ, με το προγραμματάκι το οποίο το έκανε. Ναι ναι ναι, 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 ναι. Να κάνει σωστά configure ναι. τον, τον εκτυπωτή για να τυπώσει σωστά και να μην βγει καθόλου απ' έξω και να παίξει λοιπόν, ακριβώ. Άκουτε, α πούμε τώρα μια ιστορία πάνω σε αυτό που έλεγα ε, ε, ελε, και, και στην αδερφή μου τη Βράλη που δεν, δεν με πίστευε. Λοιπόν, εμεί είχαμε internet σπίτι, ενώ ήμουν σχετικά μικρό. Ωραία, από υπήρχε αυτό το πρόγραμμα το Καζά, δεν ξέρω αν το είχε που κατέβαζε. Εγώ ήμουν LimeWire, δεν ήμουν Καζά βέβαια. Ωραία. Μετά είχα και LimeWire, το πρώτο ήταν το Καζά, τότε ήμουν ένα δημοτικό. Γιατί είχα για κανένα δυο χρόνια στο δημοτικό και μετά πάλι στο γυμνάσιο, Ήταν στο σπίτι. Εμένα η μανία μου ήταν να κατεβάζω Dragon Ball. Okay. Έβλεπα Dragon Ball, τότε στην Ελλάδα παίζανε στην τηλεόραση, αλλά στην Αμερική είχαν προχωρήσει πάρα πολύ. Καλά, στην Επονία είχαν τελειώσει, ξέρω εγώ. Οπότε έμπαινα και έβαζα το βράδυ στο Καζά να κατεβάζει. Καινούργια επεισόδια Dragon Ball, τα οποία δεν είχα δει. Κατέβαζα Dragon Ball GT, το οποίο δεν είχε έρθει στην Ελλάδα, που είναι mm -hmm. ένα, ένα spin-off, α πούμε, που δεν είναι ακριβώ επίσημο. Και κατέβαζα αντίστοιχα που δεν είναι ακριβώ επίσημε, κάποιε ταινίε Dragon Ball, που βγαίνουν okay. με παράλληλε ιστορίε, α το πούμε. Αδερφό του Freezer και τέτοια πράγματα. Και αυτό προφανώ κατέβαζε και πάρα πολλού ιού. Καμάζα, τα πάντα, τα οποία, επειδή ήταν η σύνδεση, έκοβε. Ε, κα, Καλούσα τα 090, ξέρω εγώ, και έρχονταν μετά λογαριασμό στο πατέρα μου. Έχουν έρθει κάτι φοβερά. Λοιπόν, ο πατέρα μου <laughs> ήταν, ήταν, ήταν πεπισμένο ότι εγώ κατέβαζα τσόντε. Και έρχονταν και μου έκανε παρέμβαση, παιδί μου, και μου ξεγούσε και μου μίλαγε. Και εγώ τσαντιζόμουν, και δεν με πίστευε. Το έλεγα, δεν κατέβαζα. Δεν την έκλεψα. <laughs> και τέλο πάντων δεν μπορούσα να τον πεί ότι όλα αυτά γινόταν επειδή κατέβαζα τα. Τον Dragon, Dragon Ball. Θυμάμαι την απογοήτευσή μου. Windows Millennium καλά. Καλά, Millennium. ήταν νομίζω τα χειρότερα Windows. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχαν φοβερό Media Play. Δεν, δεν, δεν είχα ποτέ. Είχα πέρασα από τα. Πήγαμε, τη μία. Νομίζω τα XP ήταν. Πριν τα Millennium. Μετά. Μετά. Ήτανε, Α, ah, 98 ήτανε... Millennium XP. Ήταν ήτανε 98. Βγήκαν κάπου κοντά τα Millennium και τα 2000. Πρόσεξε. Τα Millennium ήταν ένα παράλληλο, α πούμε που πήγα να κάνω κάτι άλλο το οποίο θα το δούμε μετά. Τα 2000 ήταν καλά, αν θυμάμαι καλά. Τα Windows 2000 ήταν καλά. Δεν τα θυμάμαι καθόλου το 2000. Ναι, τα 2000 ήταν λίγο πιο σοβαρά. Ήταν, α πούμε, σαν συνέχεια των 98. Οκ. Okay. Ε, και μετά τα XP βγήκαν σαν συνέχεια των 2000. Και αυτό mm. το παρακλάδι των Millennium το αφήσανε. Οκ. Okay, okay, Ναι. Α, ήταν σαν fork, α πούμε. Του... Α πούμε, έχω την εντύπωση. Έχω την εντύπωση. Okay. Ναι, 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 ναι. Δεν, δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι πάντω Lime White, το οποίο ήταν και κάτι τραγούδια ναι. τα οποία δεν τα έβρισκε καθόλου, ρε παιδί μου. Ναι, και έψαχνε, ναι. Ε, έβγαζε αναγραμματισμού, ε, χίλια δυο πράγματα. Θυμάμαι να μπαίνω, ξέρω εγώ, ήθελε ένα τραγούδι και να μπαίνει κάθε μέρα να δει αν κάπου είχε ανέβει, ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι. Γιατί ναι, 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 τα καινούργια τράγια. Ήταν και πράγματα που ήταν μη διαθέσιμα στην Ελλάδα πολλέ φορέ. Σωστά. Οπότε έψαχνε τρόπου. Καλά, κατέβασε εκεί πέρα, πήγαινε να πατήσει τραγούδι και έβγαινε, ξέρω εγώ, μια μη βυζιά, ξέρω δηλαδή, ήταν τυχαία, ρε παιδί μου, το δεύτερο. Ναι, Ε, οτιδήποτε σε ιού και αυτά. Αν και έπαιζε από τότε antivirus, εγώ το θυμάμαι είχα δηλαδή. Ε, Κι εγώ, αλλά κατέβαζα τα αντιβάρους πειρατικά τα οποία είχαν μέσα ιούς. Όχι, εντάξει, νομίζω αντιβάρους το, το πλήρωνα. Όχι, ε, δεν έχω. Έμπαινα και έβλεπα πώ θα κατεβάσω παράνομα Νόρτον Antivirus, Μακάφι, Κασπέρσκι, <laughs> όλα αυτά. Και θυμάμαι ότι ε, κάπου πήγα και το είπα αυτό σε ένα καθηγητή στο Λίγιο που είχα νομίζω και του λέω, έχω βάλει Κασπέρσκι μνήμα. Αυτό είναι ιός, μου κάνει που έβαλες. <laughs> Δεν ξέρω, δεν ξέρω, γιατί. Νο okay. no 32 παίζει πάρα πολύ. Ναι, full, full, full. Ναι. Αυτό είναι το. Υπάρχει ακόμα νομίζω το Νο 32. Ναι, νομίζω υπάρχει ακόμα. Το διάβα... Diava... ε, νομίζω το είχα πάρει. Αυτό παίζει να ήταν το μόνο γνήσιο που είχα που το είχα πάρει από το Peace Magazine. Ενώ το έχει παίρνει τώρα. όχι, είχα πάρει Peace Magazine και το είχα μέσα, ξέρω εγώ, τζάμπα, ξέρω εγώ. Okay. Το... Ένα αντιβάριου. Εν τω μεταξύ, pop. Τώρα σε κάνει πολλά ωραία να ξέρει ε, δηλαδή, τι. Θα, σειρά... θα το πάμε έτσι σήμερα, νομίζω. Μ' αρέσει, με, μ', αρέσει, με, μ αρέσει, με, το, με. το κάνουμε το ίδιο λοιπόν. κουβέντα. Εγώ στο, στο Λύκειο έτρεχα ε, κάποια, κάποια, websites. Mm -hmm. Λοιπόν, τα οποία ήταν ένα για Dragon Ball, ένα για Linkin Park και ένα για Role Playing Games, για RPGs. Ωραία. Τα οποία ήταν στην ουσία, ε, έπαι, άνοιγα ένα πρόγραμμα, το, Dream Dreamweaver, ζωγράφιζα εκεί πώ ήθελα να είναι το, το site, α πούμε, έφτιανε το HTML, ανέβαζα εγώ το αρχείο σε ένα σερβερ και αυτό ήταν. Okay. Ωραία. Και ε, το κάθε ένα από αυτά είχε και ένα φόρουμ το οποίο πώς το έκανα το φόρουμ αν θυμάμαι καλά είτε έμπαινα στο control panel και έλεγε ξέρω, enable forum είτε κατέβαζα ένα zip με το phpbb ή δεν ξέρω, με κάποια άλλα εκεί, πάνω, αν το ανέβαζα αυτό στο zip του έλεγα ότι εκεί είναι forum και κάπως είχε ένα ναι, wizard ναι. που το συνέδεια στη βάση δεδομένων και τα έκανε όλα λοιπόν ένα από αυτά αν θυμάμαι καλά αυτό για τα rpgs είχε κίνηση το site. Επειδή, okay. εγώ, επειδή εγώ πήγαινα και το διαφήμιζα στο φόρουμ του PC Magazine, του PC Master. Οπότε έμπαινε. Και κάποια στιγμή μου είχε στείλει. Δεν με αφήσανε οι μου να πάει εκεί. Μου είχε στείλει ένα τύπο, ο οποίο είχε ένα ηλεκτρονικό ραδιόφωνο στο Bits and Bytes, που ήταν ένα internet room, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, σαν πειραία. Το Bits and Bytes ήταν ε, αλυσίδα Με, ναι, με, α... με internet rooms. Τι είναι Ή, ε, Ή, Ή, Internet Rooms. Ήταν ε, ε, καφέ. Ναι, ναι, Αυτό. Οπότε. Ή, και δεν μου έχω ακούσει ποτέ σαν Internet Room. Σαν, δεν ξέρω γιατί. Τι είναι Internet café καφέ, καφέ ναι. Okay. Οπότε στέλνει, μου στέλνει κάποια στιγμή και μου λέει: Είδα, ξέρει ότι έχει αυτό το φόρμα. Ξέρω εγώ, θε να είσαι να κάνω μια κουμπί μαζί. Ξέρω εγώ, οι γονεί μου δεν μου αφήσαν ποτέ να πάω. Και χθε. Ναι. Πετυχαίνω. Γιατί το θυμάμαι το, το όνομά του. Πετυχαίνω. Μπορεί να το ψήσουμε να έρθει και εδώ. Πετυχαίνω ένα short video στο YouTube που είναι αυτό που κάνει react σε ένα πολιτικό βίντεο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι. Χθε, χθε, το βράδυ. Και λένε ο oh, Φανέκ. Εγώ η μόνη τέτοια εμπειρία που είχα ήταν όταν είχα ξεκινήσει να παίζω Go, Ναι. <uous> ε, καλά, εκτό ότι ξεκίνησα με dial-up το οποίο εκεί πέρα να δει κάρτε. Πώ έπαιζε εγώ σε dial-up. Το πρώτο εγώ έπεσε στην Ελλάδα. Είχε μεγάλο πίνγκρε, παιδί μου και αυτά. Ναι. Απλά επειδή εγώ κατά κύριο λόγο έπαιζα. Ε, ξέρει, Quests και τέτοια πράγματα. Οκ. Και εγώ. Δεν είχε. σε PVP θεωρώ ότι είναι. Δηλαδή να παίζει εναντίον άλλων παιχτών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν παίζει όμω. Ε, ξέρει, με, με bosses, ξέρω εγώ, Quests και τέτοια ναι. πράγματα. Νομίζω ότι παλεύεται. Οπότε επειδή εγώ έπαιζε σε τέτοια πράγματα ήταν οκ. Okay. Ήταν αποδεκτό, Δεν ήταν okay. κάτι τραγικό. Anyway, ήταν, ξέρω εγώ, έπαιζα κανένα τρίμηνο με dial-up, δεν έπαιζα πάρα πολύ και μετά είχα βάλει την πρώτη ADSL που ήταν 256 56... Όχι, κιλό Τρομερό. Το οποίο ήταν, μιλάμε, ακραίο. Εκεί πέρα που ανέβαινε... Σωστά, ήταν ακραίο γιατί το dial-up ήταν 56 κιλό Φιλέ... Το PSDN, το ISDN ήταν 64 κιλό Όχι, ρε, ήταν δύο... Και το ADSL... Έρχεται και σου λέει 2,56 και, και στην ουσία το κάνει επί 4. Ναι, καλά, ήταν τρελό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να βάζω το βράδυ και να το σταυρώνω να κατέβει μπάσκετ την επόμενη μέρα απ' έξω. Ναι. Γιατί μπορεί να κοβόταν η σύνδεση και με κοβόταν η σύνδεση δεν ήταν ότι απλά έκανε ριζουμ. Πρέπει να φάω και να. Ναι. Μην πιχάσει να κερμόσει. Ναι, ναι, ναι. Καταστροφή το βράδυ. Έζησαν όλα. Γενικά ήταν πάρα μα πάρα πολύ ζόρικο, mm. Τέλο πάντων, αφού περνάει αυτό, μετά εγώ έπαιζα, πώς λέγονταν ο σερβερ, δεν θυμάμαι, σε ένα... Τζέντζου εκεί ήταν οι Έλληνες κάποια Έμενα, Oh, Silver Wind, Wind. Wind. όχι, S Silver, Silver, Something Silver νομίζω, δεν θυμάμαι. Anyway, yeah. κάτι, κάτι με Silver νομίζω yeah. ήταν ε, ο, σερ, ο, ο σερβερ και είχα βρει εκεί πέρα ένα ελληνικό γκίλτρ, παιδί μου, και αυτά που ήταν λίγο, ξέρει, κάνανε ρε παιδί μου. Ε, τότε ήταν τα, τα Boss, ο Ragnaros και αυτά. Το ναι, 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 κλάση. Modern Core, πώ λεγόταν το, το πρώτο μεγάλο raid. Δεν, δεν έκανα raids εγώ. Α, ναι. Δεν, εγώ έκανα απλά quests. Όχι, εντάξει, είχα φαντάσου ούτε εγώ έκανα σοβαρά, δηλαδή. Απλά ναι. είχα φτάσει σε ένα σημείο. Το Guild είχε, ρε παιδί μου, ήταν λίγο σοβαρό, λίγο φαν, ήταν κάπου στη μέση. Ή τουλάχιστον έτσι το κλάμωνα εγώ, δεν ξέρω. Ελπίζω ναι, να okay. Να μην okay. παρεξηγείτε κανένα με αυτό. Νομίζω λεγόταν Hellenic Alliance, κάπω έτσι. Ήταν πολύ γκρι και δεν Όχι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. <laughs> <laughs> το οποίο είχε πλάκι. <laughs> για... <laughs> γιατί είχε πλάκα, <laughs> γιατί έμπαινε με άλλου Έλληνε, οπότε μιλούσε και ελληνικά και αυτά. Ρε, okay. παιδί Μου, για τα, για τα rate ήταν πιο εύκολο. Και επειδή αυτοί είχαν σαν σκοπό το, την πλάκα και το ξέρει ότι έχουμε το ελληνικό στοιχείο όλοι μαζί, δεν ήταν σαν του άλλου που συλλέγανε ότι φίλε πρέπει να είσαι 8 ώρε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα διαθέσιμο και αυτά. Τώρα, άντε, εγώ να πείσω του δικού μου, θα κάτσω 8 ώρε στον υπολογιστή, χωρί να κάνω και κάτι σοβαρό, απλά για να μήπω και μπω ας πούμε στο rate. Φάγνε, δηλαδή δεν παίζανε ναι, αυτά τα πράγματα. Anyway. Και όλοι αυτοί οι ρε παιδί μου κάποια στιγμή είχαν οργανώσει κάπου σε ένα μαγαζί παραλειακή. Ένα, μια μάζοξη σε πραγματικό, σε φυσικό τέτοιο. Και έτσι έλεγα, Α, θέλω να πάω, ξέρω εγώ αυτά, να του γνωρίζω για αυτά. Ναι, Παίζουμε, ναι, ξέρω ναι. εγώ, τόσοι μήνε μαζί. Αλλά δεν μου αφήσαν τελικά, ήταν. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω το, το περίεργο. Δηλαδή, φαντάζομαι τότε να σου λένε, Θα φύγω και θα πάω σε ένα μαγαζί. Εντάξει, σε... Δεν ήταν Κετά. καμιά περίεργη περιοχή, περιοχή, ήταν οκ, okay, αλλά και πλή. Θα σου πω το εξή. Ήταν και άλλη εποχή, δηλαδή είναι εντελώ διαφορετικό το 2000... Δύο, τρία, τέσσερα, που ακόμα το Ιντερνετ έρχεται στην Ελλάδα mm -hmm. και ξαφνικά πα και λε του σου, γνώρισα κάποιο τύπο, ξέρω εγώ, από τον υπολογιστή. Αυτό που τώρα οι γονεί σου ξέρουν πιθανόν άτομα τα οποία παντρεύτηκαν από το Facebook, θα έχουν ακούσει μια ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όχι απλά δεν έπαιζε τότε. Δηλαδή ήτανε, η σκέψη ήταν κάποιοι πάγοι ναρκωτικά, παίρνουν νεφρά, τελείωσε. Καλά, μην πα μακριά. Δηλαδή εγώ θυμάμαι να μιλάω με άτομα ρε παιδί μου, τα οποία δεν ήξερα ποτέ. Και τώρα συνειδητοποιώ ότι μπορεί να είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε αυτά τα άτομα, ρε παιδί ναι, μου. Ναι, προφανώ. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Ναι, ρε. Ενώ, και, εγώ όταν έχω την φάσει... Α, ξέρω εγώ, είναι η φίλη μου ή η τάδε, ρε παιδί μου που είναι στην Αυστραλία και μιλάμε. Και μιλάμε μια φορά την εβδομάδα. Ναι. Και μπορεί να είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Πραγματικά. <συγνώρισμα> 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 <συγν ναι. Αλλά εντάξει. Ναι, υπήρχε μια αθωότητα, ρε παιδί μου, τερνετική. Είχε πλαγίτσα. Εγώ έμπαινα μέσα, μιλούσα σε. Πώ το λένε. Σε chat full μαλακίε. Μετά είχα γνωρίσει ένα τύπο. Ο Ιντερνετικά, ο οποίο έπαιζε ένα παιχνίδι που παίζα και εγώ, το μου online. Παιχνιδάρα, ήταν το αγαπημένο. Μου online. Μου, MU. αυτό ήταν είμαστε. ένα MMORPG, το οποίο τι πραγματεύεται, ας πούμε, αντίστοιχα, ότι το μου είναι, μπορεί να λέγεται μνιού, δεν ξέρω, εμείς το λέγαμε μου, με το ξάδερφος μου Κώστας μου το έμαθε ο Κωνσταντίνος. Okay. Ε, είναι και καλά κάτι σαν την Ατλαντίδα, αυτό όντως υπάρχει, σαν μύθις. Α, ναι. Ναι. Okay. Και υποτίθεται έχει μάγους, έχει τέτοια. Αν τώρα, θα μπορούσα να παίξω μου και τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Okay. Oh. Δεν oh. Καλά, εγώ ξεκινήσει και παίζω εγώ, πριν κάνα ή ένα ή δύο χρόνια, κάπου oh. με στην Κα το classic. Και γνωρίζω αυτόν τον τύπο τέλο πάντων, ο οποίο έπαιζε, έπαιζε, μου, το οποίο προφανώ και το έπαιζε σε πειρατικού σερβέρ, ο οποίο μου μάθαινε να στείλω δικού μου σερβέρ. Άντερε, οκ. Okay. Και μου λέει, θα, θα πάρει, μου λέει, ένα dedicated server, αν θέλει, μου λέει, να κάνει σοβαρή δουλειά. Και μένω και λέω, έχει 60 ευρώ το μήνα τώρα. <laughs> 60 ευρώ το μήνα, ούτε τώρα δεν δίνουμε 60 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ για κάτι. Και έλεγα, Ω παπά, δεν δε, τονμούσα καν να το ζητήσω. Ξέρω εγώ στου δικού μου να μην τόσε λεφτά γι' αυτό. Αλλά ξέρει, κάπω προσπαθούσα να το στήσω στον υπολογιστή μου να κάνω port forwarding από το router να μπει μέσα. Έρε ε, πάρτι που έχει γίνει υπολογιστή, <laughs> <μου>. <laughs> τρελό, πάρτε, στον υπολογιστή μου. Έγινε τρελό πάρτι στον υπολογιστή μου. Δηλαδή, έκανα πράγματα που τα σκέφτομαι τώρα. Δεν δηλαδή, πεινάω, ωραία, θα ανοίξω όλε τι πόρτε. Ναι, τώρα πού να ψάξει, πια χρειάζεται. Ε, ναι, εντάξει. Επικά σκηνικά έχω, έχω γνωρίσει πάρα πολύ ε, περίεργο κόσμο ναι, ναι. Ε, στο ίντερνετ και τότε ε, η αλήθεια είναι ότι τότε δε, δεν λέω για αυτό το το Μπαλκάρι, αλλά ήταν, ήταν καταφύγιο subculture το ίντερνετ Ανακαστικά, δηλαδή οριακά και εγώ θα σου έλεγα μέσα σε αυτό, γιατί εγώ τι έκανα όλη την ώρα έμπαινα και έψαχνα παράνομα πράγματα να κατεβάσω ε, Ηταν ό,τι ό έκανα 90% ήταν παράνομο στο Ιντερνετ. Ναι. Καλά, ναι, ταινίες, με ταινίε, Pirate Bay με 18.000 διαφορετικά extensions, Torrents. Εννοείται, εννοείται. Εγώ θα πω ότι και τώρα κάποια πράγματα τα κατεβάζω πειρατικά. Αν δεν μπορώ να τα βρω, θα σου πω εγώ. Τα κατεβάζω. Εγώ αν μπορώ κάτι πλέον να το αγοράσω, το αγοράζω. Αν Α, κάτι δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, το κατεβάζω πειρατικό και είμαι και πολύ χαρούμενο. Ναι. Και το λέω ξεκάθαρα. Το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, για παράδειγμα, θα κατεβάσω μια ταινία η οποία θα το ξαναπροσπαθήσω όλη μια φορά. Την είχε το Apple TV όταν είχε βγει και μετά εξαφανίστηκε. Και δεν το καταλαβαίνω γιατί, αφού το αγοράζω αυτό το πράγμα, μπορώ να, μπορώ να το πληρώσω. Δεν είναι ότι είναι streaming και okay, έχω ένα budget. Ναι, και είναι, το νοικιάζω για κάποιου μήνε, α πούμε, για να είναι διαθέσιμο. Ναι. Γενικά... Και, και είναι βασικέ ταινίε που δεν μπορεί να βρει. Να σου πω: Η συμμορία των 11. Που είναι μια γνωστή ταινία, πιο, πιο παλιά, μια ναι, κομματεία. Δεν, και, δεν ναι, το έχω ψάξει, ναι. δεν ξέρω. Ωραία ταινία, by the way. Και η Σιμωρέ των 12. Δεν υπάρχουν. Γιατί. Δεν ξέρω. Γνωστέ ταινίε δεν τι βρίσκω πουθενά. Είναι περίεργο αυτό. Γίνεται. Ναι. Και να σου πω, αν είχα βίντεο κλαμπ κοντά στο σπίτι, μπορεί να πήγαινα. Μπράβο. Πε. Όχι. Μου έδωσε ένα φοβερό βήμα. Ήμασταν τι προάλλε με ένα φίλο και προχωρούσαμε και είδαμε ένα βίντεο κλαμπ το οποίο ήταν. Είχε μείνει πραγματικά πριν από 20 χρόνια. Και το κτίριο. Όλα μέσα ναι. τα πάντα ήταν. Και αναρωτιόμασταν πόσο αυτό το πράγμα είναι ακόμα ανοιχτό. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρχουν τέτοια άτομα. Λοιπόν, θα σου απαντήσω. Είναι... Καταρχά, έχω πάρα πολύ καιρό να πάω στο βίντεο κλαμπ. Μέχρι πριν κάποια χρόνια πήγαινα. Δηλαδή, σίγουρα 10 χρόνια πριν εγώ πήγα βίντεο κλαμπ. Οπότε πες να μην είναι περίεργο. Εντάξει, το 2013. Και το 2015 εγώ πήγα βίντεο κλαμπ και θα σου πω γιατί θα πήγαινα και yeah, σήμερα αν είχα κοντά στο σπίτι. Γιατί θα έπαιρνα Blu-ray τα οποία έχουν πάρα μα πάρα πολύ καλή ανάλυση. Θα έπαιρνα 4K, HDR, Blu-ray. Μα μπορεί να κατεβάσει πλέον και να στριμμάρει 4K η ταινία. Δεν. Κοίταξε, είναι αυτά που παίρνει, ξέρω εγώ από εκεί. Μπορεί να κατεβάσει, αλλά δεν είναι ίδιο το frame rate το αναγκαστικά. Δηλαδή ποιότητα. Δηλαδή. Το Blu-ray, ένα δίσκο, χωράει μέσα μέχρι 256 γίγα. Είναι τόσο πολύ. ναι. Okay. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι υπάρχουν Blu-ray στα οποία μπορεί να κωδικοποιήσει μέχρι 256 GB. Λοιπόν, θα σου πω και τι άλλο κάνω. Εγώ αγοράζω. Αυτό δεν ξέρω αν το έχω πει. Αν βρω κάτι. Αλλά το αν το αγοράζω το καταλαβαίνω. Είμαι, είμαι αρκετά σίγουρο ότι την top ανάλυση δεν μπορεί να τη Okay. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι δεν μπορεί να τριμάρει την. Να είναι, να είναι τέλειο. Οπότε για κάτι, γι' αυτό θα πήγαινε και τώρα. Αλλά ω ένα βαθμό. Δηλαδή δεν. Okay, και θα σου πω, ξέρω το βιντεοκλαμπάδικο κλα... στα βρυλίσια. Το Αγκόρα. Το θα το προτείνω όμω επίσημα σε άλλο επεισόδιο, γιατί τώρα okay. έχω τα φέρα προτείνω. Το οποίο θεωρώ ότι επιβιώνει γιατί έχει γίνει βιβλιοπωλείο μπροστά και πίσω βιντεοκλαμπ Δηλαδή μπαίνει, έχει χαρτικά, έχει φωτοτυπίε. Και, και πιο κάτω έχει και τι ταινίε περίεργε. Πώ, πω, πω αυτό θα σου πω. Ε, θα πάμε εκεί. Έχει περίεργη ιστορία. <laughs> ναι. Ε, και μπαίνει ρε παιδί μου, οπότε έχει τα χαρτικά ρε παιδί μου και λίγο μέσα ρε παιδί μου στα 2-3 μέτρα έχει και, έχει και τι ταινίε. Οπότε αν εγώ ήμουν εκεί κοντά και δεν έβρισκα καμία ταινία, φυσικά ναι, πετάγουμε στο βίντεο κλαμπ και ξέρω εγώ και το παίρνω. σιγά Δεν με πειράζει. Είναι αυτό. πιο γρήγορα από το να, το να το κατεβάσω, αν είμαι κοντά. Μαζί σου, δεν διαφωνώ σε αυτό. Και, και εμένα μου άρεσε γιατί σου προτείνουν και ταινίε κλπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα σηκωνόμουν τον καναπέ μου εύκολα να, να το κάνω τώρα. Ναι. Όχι, ούτε εγώ το κάνω. Αλλά εξαρτάται, σου λέω το. Εγώ σου λέω ότι άμα είσαι μεσοτυχία μπορεί να το έκανε. Να ναι, όχι, okay. έτσι. Δεκτό. Δεκτό. Ίπα, στα πάντα υπάρχει ένα threshold. Και θα σου πω ότι το έκανε όχι για μια ταινία που θα βρει στο Netflix ή στο Apple TV, αλλά για μια ταινία που άκουσε και δεν μπορεί να τη βρει πουθενά. Ναι. Και ήλιο τρόπο να μπαίνω πάνω Εγώ δεν αυτά. μπορώ πλέον να παίξω ταινία. Δηλαδή, δεν, νομίζω δεν έχω ούτε μια συσκευή σου πειδή που μπορεί να πάρει κάποιο μεσοτυχία στο Disque. Έχω πλαίτησει πέντε και τέσσερα. Σκέφτομαι να πάρω πέντε, αλλά μάλλον θα το πάρω digital. Οκ okay. Δηλαδή. Τι ξέρω. Εγώ επειδή. Όχι, άμα δεν, αν δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να δει, θα το. Πάρω το digital. Τα παιχνίδια δεν ξέρω, αλλά και αλλά πάρε, θεωρώ, θα τα παιχνίδια. Αλλά περνά. πάρε δίσκο τότε, γιατί είναι μεγάλα τα παιχνίδια. <Τι> ναι, εντάξει. Θα... άρα μου αν πάρω δίσκο, μία ή άλλη. Όχι. δεν έχει νόημα. Άμα δεν είναι να αγοράζει τα παιχνίδια σε digital μορφή, θα γλιτώσει χώρο. Ναι. σε physical μορφή, συγγνώμη. Αν όντω να τα αγοράζει όλα digital, και όχι αγοράζει κάποια digital, Απλά έχω τρία-τέσσερα παιχνίδια μόνο. Εγώ θα το έπαιρνα πέρα... εγώ... full, full, full δίσκο Αν έπαιρνα digital. Όλο TIGGA, δεν ξέρω πώ τεραμπάιτ, πενταμπάιτ, ό,τι μπορεί να πάρει εγώ θα το έβαζα. Α, έχει. Το διαλέγει. Νομίζω ότι ήταν FX, ναι... δεν είχα καταλάβει. Και αν δεν το διαλέγει, σίγουρα μπορεί να βάλει εξωτερικό disc. Κάποιον NAS, ίσω. Στο Switch πάντω παίρνει SD κάρτε. Οπότε έχω μια-δυο SD και παίζω έτσι μπάλα. Α, ναι. Οκ. Τώρα έχω μία γιατί η άλλη ήταν λίγο πιο αργή, οπότε έχω τη μία και απλά μοιράζω, ξέρει, διαλέγω πια. Ωραία... Θέλω να έχω ζεστά. Α, okay. οκ. Έχω ωραία παιχνίδια αργά μόλι στο PlayStation, αλλά δεν έχω... δεν έχω καθίσει να το ολοκληρώσω. Πρέπει να, να ολοκληρώσω το... το Assassin's Creed, το Valhalla, το οποίο ταλανίζω κοντά δύο χρόνια. Το έχω ακούσει και σκέφτομαι κι εγώ να το. Το... Το... το Valhalla είναι που είναι σαν. που είναι Vikings. Δεν, Vikings είναι το... δεν είναι αυτό που είναι στην αρχή Ελλάδα. Όχι, όχι είναι οι Vikings που είναι πολύ ωραίο και μετά έχω να παίξω Cyberpunk το οποίο το έχω κατεβάσει, είναι αυτό που είχε φάει κρακτήριο επειδή ήταν κόλλος. Ναι, δεν με έχει τραβήξει, δεν ξέρω. Αλλά το φτιάξανε, όπω okay. λένε. Έχω να παίξω Resident Evil, το Biohazard 2 στην ουσία, το οποίο είναι νομίζω το Resident Evil 9 ή 8, κάτι τέτοιο. Πεθαίνω με, με, τα τρόμου, πεθαίνω. Και θέλω να παίξω και το Last of Us, που έχει βγει και η σειρά και λέει, είναι πάρα πολύ ωραία. Το ακούζετε. Γενικά Τα δεν είμαι, είναι. Αυτά. Εγώ είμαι πολύ Nintendo Gamer. Δηλαδή θέλω yeah. να παίζω παιχνίδια απλά γραφικά. Ah, α, ναι, όχι, και εμένα μου αρέσει. Πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα είμαι Zelda Full, ετοιμάζομαι το κατέβασα. Yeah. Ξεκίνησα λίγο και θα το. Δεν το κατάφερα ποτέ το Zelda, να το καταλάβω. Κοίτα, θα σου, θα σου πω εγώ το, το Breath of the Wild που ήταν το πρώτο α πούμε ανοιχτού κόσμου Zelda νομίζω. Δεν έχει βγει άλλο mm. πριν από αυτό. Το οποίο είναι 3D, αλλά δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το Zelda που ήταν τύπου Pokémon. Ο Κάρι να φτάνει και τέτοιο. Δεν τη μοιάζει με το Κάριν of Time και τα πιο παλιά Όχι, ζήματα. όχι, ναι, 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 είναι καμία, καμία Είναι για yeah. μάλλον κακούς gamers και εμένα Είναι δηλαδή okay, ναι. Μάλλον με το Target Group ε, Ήταν φανταστικό γιατί είχε, Οι μάχε ήταν Μέτρια δύσκολε. Δηλαδή υπήρχαν μάχε που Άμα δεν είσαι καλό, θα τι παίξει 10-15 φορέ για να τι περάσει. Αλλά δεν υπήρχε μάχη που ήταν αδύνατο να την περάσω εγώ, ρε παιδί μου, ω ένα μέτριο παίχτη, α πούμε. Mm -hmm. ε, είχε πάρα πολλά quizzes, είχε Ξέρει, είχε λίγο ρε παιδί μου. Okay. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί μπορούσε να παίξει παρότι είναι ρε παιδί μου ενό παίκτη. Ναι. Εγώ έπαιζα συνήθω με ή με την Ελισάβετ ή με του φίλου ρε παιδί μου, παρέα, γιατί μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι σε μια λύση ενό μυστηρίου. Ή θα ένα που ήταν πιο καλό σε μια μάχη, θα παίζει εκείνο το παιχνίδι. Ah, ναι. Να συμμετέχουν, όχι με δικά του switch. Απλά όχι. θα μπορούσε να είναι να πιο συμμετοχικό το παιχνίδι. Α, Α, ναι, απλά ναι, εννοώ ρε παιδί. παιδί μου παίζει ένα άτομο. Ναι, ναι, ναι αλλά μπορούν και οι άλλοι να είναι. Ναι. Μπορεί ναι. να είναι ένα παιχνίδι που παίζει. Παι σαν μίνι παρέα. Εντάξει, δεν είναι να παίξετε 10 άτομα ξέρω, ή 5 άτομα. Ναι. Αλλά 2-3 άτομα μπορεί να παίξουν και να συζητάνε πώ να το λύσουμε αυτό. Μια ιδέα για εκείνο, πώ να βρούμε εκείνο το. Οκ. Okay. Ε, έχει. Okay. μου άρεσε πάρα πολύ, α πούμε, σαν, σαν τρόπο παιχνιδιού. Οκ. Okay. Και ναι, δηλαδή αυτό και τέτοιο πε το. Σούπερ Fortnite. Fortnite, που... δεν, το, δεν το έπιασα πίσω παιχνίδι. Είναι το, τέ, το τέλειο άλλο το διάλειμμα. Ναι. Εκτό αν σε σκοτώσουν πάρα πολύ νωρί, αλλά επειδή δεν είμαι πολύ καλό, παίζω σε χαμηλό επίπεδο. Okay. Μπορεί να το κρατήσει 20 λεπτά, λένε ότι είναι κολλητικό. Ε, Συνήθω το έχω ότι όποτε κάνω ένα διάλειμμα θα παίξω μία με δύο φορέ. Άμα δηλαδή η πρώτη okay. φορά πάει πολύ καλά, θα παίξω μία φορά, ό,τι φτάσω και τα cheat. Alright. Άμα τώρα με φάνε, ξέρω εγώ, στο πρώτο πεντάλεπτο, θα παίξω άλλη μία ρε παιδί μου. Okay. Ε, άμα πάω, φάω και δεύτερη φορά ο το άντε μια τρίτη στη χειρότερη και μία τέταρτη. Ναι. Οπότε πάει η Max ένα μισά ώρα, α πούμε. Οκ. Okay. Ε, ήθελα να πω αυτήν την ιστορία για το βίντεο κλαμπ. Ναι. Ε, είμαστε, α, ναι, μπράβο, είμαστε... Braille, είμαστε... Για είμαστε με μια φίλη μου και παιδική φίλη και πάμε να νοικιάσουμε, ξέρω εγώ, κάποια ταινία να δούμε. Μα έχουν αφήσει οι γονεί. Και κανένα τίποτα τέτοιο τότε που έπαιζε πάρα πολύ. Αλλά δεν το βρίσκαμε, ρε παιδί μου, την ταινία που θέλαμε. Και λέμε, λε να είναι στο υπόγειο, ξέρω εγώ. <laughs> ήταν τα 7 τότε, στα βρελίσια. Λε να είναι στο υπόγειο, λέμε, ωραία, ξέρω εγώ, πάμε να δούμε. Και για κάποιο λόγο δεν μα κοιτάει κανένα το πάμε στο υπόγειο. Και θυμάμαι ότι κατεβαίνουμε, το οποίο το υπόγειο ήταν ναι, αποκλειστικά και μόνο τσόντε. Ο, <laughs> ο Πίπερμαν, ξέρω εγώ. <laughs> ναι, 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 γάμισε το δηλαδή, πραγματικά. <laughs> και γυρίζουμε και κοιτάζω και θυμάμαι, θυμάμαι να κοιτάζόμαστε έτσι. <laughs> Οκ. Okay. <laughs> και μετά απλά ανεβαίνουμε και θυμάμαι να ανεβαίνουμε και να μα κοιτάνε πάλι από κάτω έντρομοι <laughs> που μα α... φάση, που, ναι. που δεν μας είδανε και ναι και μας αφήσανε και πήγαμε κάτω. Αυτό είχε, είχε πάρα <laughs> πολύ πλάκα αυτή τη μέρα, δεν την ξεχάσω ποτέ. Okay. Είχε, πάρα, πάρα πολύ πλάκα. Αλλά κάτι άλλο που είπες και το έχω κάνει και όντως είναι αλήθεια είναι ότι πήγαινες και τους, σου προτείναν ταινίε. <laughs> ναι, μου έκανε πάντα εντύπωση πώς είχαν δει όλες. Μία φορά το χαρωτήσανε, αν είναι υπάλληλο. Και, και μου παιδί. λέει ότι έχουμε πάει ταινίε εδώ πέρα και παίζουν. Mm. Οπότε, χαζοκοιτάω, ρε παιδί μου, mm. δεν έχει κόσμο. Προφανώ δεν ήξερε όλη την τέτοια. Απλά φαντάζομαι ότι παίρνει μια ιδέα και άλλη εμπειρία έχει τώρα όταν έχει δείξει 200 ταινίε. Δεν ξέρω mm. λοιπόν, mm. πώ βλέπουν αυτοί. Mm. Ναι, δεν το συζητάμε. Οπότε κάπω, ρε παιδί μου έτσι. Δηλαδή, βλέπανε φαντάζομαι τι σημαντικέ γιατί του άρεσε κιόλα. Δηλαδή, mm. φαντάζομαι ότι κάποιο άτομο που δουλεύει εκεί πέρα. Εντάξει, το έκανε και σαν δουλειά, αλλά ήταν και κάτι που το τράβε για το να πάει σε μια διαφορετική δουλειά, α πούμε, παρόμοια να κάνει κάτι. Ναι, εγώ το, εγώ το, ήθελα, επειδή πάντα έψαχνα, επειδή θα ήθελα κάπου να, να δουλέψω και σαν φοιτητή. Παρόλο που έχω κάνει κάτι τρομερέ προτάσει, θα σου πω μετά. Ε, το βίντεο κλαμπ ήταν μία από αυτέ. Απλά μου φαίνονταν ότι ήθελε πολύ commitment για μένα. Εμεί είχαμε ένα coffee time εκεί στην περιοχή και είχα πάει και του. Τους είχα πει, μπορώ να. Λέω, με ενδιαφέρει εγώ για δουλειά. Αυτό τώρα που λέω πρώτο-δεύτερο έτο. Α, ωραία, μου λέει, ξέρω εγώ πότε μπορεί. Του λέω, Πάρτα με απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή Ξέρω Θα σας λέω κάθε εβδομάδα Πότε με βολεύει και θα έρθω Ναι, 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 Δεν πήγε καλά αυτό Όχι θα συνειδητοποιήσουμε Οκ, καλή φάση Αυτά Ωραία, μ' άρεσε πως πήγε όμως σήμερα Εντάξει Gaming, διαφορετικό. Ήταν vintage. Πολύ επεισόδιο. Ηταν throwback, α πούμε. Στα ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Ναι, και άμα κάποιο ξέρει. μπορεί. Τι μπορεί να κάνει για να μην πειρατέψει άμα τη βρίσκει μια ταινία στα streaming services. Ναι, να σου πω κάτι. Όχι, δεν. δεν... Πειρατεία. Άμα δεν ενδιαφέρει κάποια εταιρεία να δώσει τα δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο, δεν λέω ρε παιδί μου, ακόμα κι αν ήταν σε κάποιο streaming service το οποίο δεν είχα εγώ mm. και θα μπορούσα να έχω, θα το δεχόμουν. Θα έλεγα, ξέρει mm -hmm. τι. Το streaming ξέρει πω έχει, ξέρω εγώ, 10-15 ευρώ ας πούμε, το μήνα. 10 15 mm. ευρω ας το μηνα 10 ευρω α πούμε, κατά μέσα ώρα τα περισσότερα. Mm-hmm. Άμα θες τόσο πολύ μια ταινία, πάρει για ένα μήνα, δε την, να δες και ό,τι άλλο έχει αυτό το μήνα, ρε παιδί μου, και κλειστο mm -hmm. Okay. Υπάρχει αυτή η επιλογή. No. Όταν δεν υπάρχει τρόπο να δω κάτι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Παραδείγματο. Ό,τι βρω τώρα δεν ό,τι ναι, και ό,τι βρω, ναι, ναι προφανώ. Μάλιστα. Τέλεια. Ωραία ήταν. Χαλαρά. Έτσι να χαλαρώσουμε με τα εκλογικά. Ναι ναι ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Και να χαλαρώσει το κλίμα γιατί είναι λίγο τένση γενικά. Τένση. Όχι, με, το λέω με την έννοια το ότι παντού είναι, ξέρεις, υπάρχει αυτό το, το overwhelming. Ναι, εντάξει, προφανώ. Είναι... Η αλήθεια είναι ότι επειδή είχαμε και τέσσερα χρόνια να κάνουμε εκλογέ. Το οποίο δεν συμβαίνει. <laughs> το οποίο, δεν συνέβαινε σίγουρα και ελπίζω να συμβαίνει από εδώ και πέρα τακτικά. Δηλαδή να συμβαίνει κάθε, κάθε τέσσερα χρόνια. Κάθε τέσσερα χρόνια, ναι. Κρυστοφανώ ε, έχει και μια ένταση όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ε, Παραπάνω. Το χρειαζόμασταν νομίζω αυτό. Εννοείται. Τέλειο. Σούπερ. Οπότε. Πρόταση. Λοιπόν, προτείνω σάμπα coffee στο κολονάκι. Σάμπα coffee, κολονάκι ή του ρόστερ γενικότερα την εταιρεία, ε, Τώρα είμαι στη φάση που προτείνω espresso bars. Άρα οπότε, το, στο ναι, κολονάκι. Okay. Το οποίο έχει και του αλλά αυτοί θα προταθούν σε επόμενο. Ε, επεισόδιο. Σούπερ. Εγώ σήμερα αφού ξεκίνησα με βράδυ ένα κλαμπ παραλιακά θα έλεγα ρε παιδί μου αρέσει είναι καλοκαιράκι. Ε, νομίζω bolivar εντάξει είναι bolivar yeah, ή bolivar, yeah. bolivar δεν είμαι πάντα το προφέρω λάθος. Το έλεγα bolivar πλέον το λέω bolivar. Anyway yeah. αυτό. Ε, ωραία φασούλα, χαλαρή, παραλίτσα yeah, 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 δεν yeah, yeah, yeah. ξέρω yeah. εγώ είμαι... Έχω πάει... Μέσα. Bolivar και έχω δουλέψει πρωί τύπου Μάιο ενώ είχε ένα Vox στο οποίο βαριόμουν πάρα πολύ να πάω τότε ήταν μια χρονιά που μου είχε πιάσει μια βαρεμάρα απίστευτη και είχα πάει και είχα δουλέψει τη μέρα μου από τον Μπόλιβαρ Σούπερ Πάω πρωί πρωί με το που ανοίγει Τρεις η ώρα διάλειμμα για βουτιά στη θάλασσα που πολλοί θα πούνε «Ου, θα κάνεις βουτιά στον Πόλιβαρ» Αυτά, Εντάξει, μια χαρά ήταν, ούτε κόσμο έχετε τίποτα. Ναι, δεν ξέρω να έχω πάθει κάτι. Οπότε. Mm. Δεν ξέρω εγώ με αυτό. Και, το... μια χαρά, και μια χαρά, καθαρή μου φάνηκε μπροστά τότε. σω το ήταν νωρί, σω που δεν είχε κόσμο, τι να πω. Καθημερινή. Δεν δε, θα δεν διαφωνήσω ποτέ ότι υπάρχουν καλύτερε παραλίε, αλλά ναι. από την όχι παραλία, εγώ θεωρώ ναι. ότι αυτή την παραλία. Ήταν μια φοβερή καθημερινή μέρα που πέρασα. Αυτό. αυτό. Τέλειο. Σούπερ. Ε, επεισόδιο 27. 27. Ωραία. Έχουμε... Άλλο ένα ταλιράκι έχουμε. Ταλιράκι. Μια χαρά. Τέλειο αυτά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα τα λέμε